γραμμής. Καλή σας μέρα, Υπουργέ. Καλή σας μέρα και στους ακροατές. Περιμένουμε με αγωνία να μάθουμε αν φέτος το κουδούνι θα χτυπήσει και δεν θα έχουμε επιτέλους προβλήματα, διότι κάθε χρόνο όλο και μία έκπληξη την είχαμε έτσι ως γονείς. Είναι αλήθεια ότι θέλουμε η έκπληξη να είναι θετική φέτος. Εργαζόμαστε, τα βιβλία έχουν πάει ήδη. 24 εκατομμύρια αντίτυπα βιβλίων είναι όλα στα σχολεία. Υπουργέ, θα σας ρωτούσα γι' αυτό ακριβώς το λόγο, διότι θυμάμαι ακόμη τις φωτοτυπίες, τις οποίες κάποια χρονιά είχαμε φτάσει μέχρι και το Δεκέμβριο να φωτοτυπούμε έτσι τα βιβλία των παιδιών μας. Ναι, έτσι όπως το λέτε είναι. Αλλά φέτος έχουμε προετοιμαστεί να μην επανέλθουν αυτά τα παλαιά φαινόμενα και για τους εκπαιδευτικούς έχουμε ήδη προχωρήσει στην αναγκαία προκήρυξη για τις περίπου 21.000 θέσεις αναπληρωτών. Θα τις έχουμε και αυτές από την πρώτη μέρα, το μεγαλύτερο μέρος, γιατί ξέρετε η εκπαίδευση έχει ανάγκη και μέσα στη χρονιά από εκπαιδευτικούς, υπάρχουν οι απαπειλούμενες κοιήσεις, προβλήματα ασθενειών, άρα και αυτό το προβλέπουμε. Αυτά είναι αυτά που ανακύπτουν μέσω της χρονιάς. Εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε έτοιμοι. Θα είμαστε έτοιμοι με το πρώτο κουδούνι. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη που δίνουμε και πιστεύουμε ότι θα την πετύχουμε φέτος για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θα μπορέσετε, κύριε φίλη, να αντιπαρέρετε έτσι και την κριτική που σας ασκούν κάποιες ομοσπονδίες εκπαιδευτικών, όπως η διδασκαλική, η οποία μάλιστα λέει ότι θα πάει και σε απεργία κατά την πρώτη εβδομάδα της έναρξης των μαθημάτων και θα κλιμακώσει τις απεργίες της, γιατί θεωρεί ότι διαλύεται, λέει, το ολοήμερο νηπιαγωγείο με τις προωθούμενες ρυθμίσεις. Κάθε τόσο έχουμε μια ανακοίνωση η οποία αναγγέλει μια διάλυση εκ μέρους διαφόρων παραγόντων. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πιο χαρακτηριστικός. Mm-hmm. Μας είπαμε ότι πάμε να κλείσουμε το ολοήμερο δημοτικό. Λάθος. Το ολοήμερο δημοτικό έχει τα ίδια παιδιά που είχε και πέρσι. Και όχι μόνο τα έχει, αλλά έχει αναβαθμιστεί, γιατί έχουμε πια μαθήματα όχι μόνο στο 1 τρίτο των δημοτικών σχολείων, μαθήματα που αφορούν τα καλλιτεχνικά μαθήματα, τη μουσική, τα αγγλικά. Mm-hmm. Έχουμε σε όλα τα σχολεία πια που είναι από τετραθέσια και πάνω. Και η περιφέρεια ελληνική θα καταλάβει πόσο μεγάλη σημασία έχει το νέο ενιαίου τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Κύριε φίλη, επειδή έγινε πολύ ντόρος όλο το καλοκαίρι και οι γονείς ανησυχούν τόσο στο νηπιαγωγείο, επομένως όσο και στα δημοτικά, θα υπάρχει αυτό το ολοήμερο να μπορούν δηλαδή οι εργαζόμενοι γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους. Μία και τέταρτο θα είναι το υποχρεωτικό ωράριο στα δημοτικά, μία στα νηπιαγωγεία. Το βάλαμε κοντά για να μπορεί να παίρνει το παιδί όποιος θέλει και από το νηπιαγωγείο και από το δημοτικό, να μην πηγαίνει δύο φορές να πάρει τα παιδιά του. Και μετά, όσοι θέλουν, θα μπορούν να κάθονται στο ολοήμερο σχολείο, το οποίο θα τελειώνει στις 4 το μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό με το νηπιαγωγείο, το ότι τελείωνε τόσο νωρίς, ήταν ένα πρόβλημα. Να πρέπει να πάρεις το παιδάκι σου, δεν έχεις προλάβει ακόμη να το πας και έπρεπε να το πάρεις μετά τις 12. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Ότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει το νηπιαγωγείο αν έχουμε αποχωρήσει κάθε μισή ώρα. Όπως γινόταν στην πράξη. Ναι, πραγματικά δημιουργείται μια αναστάτωση έτσι μέσα σχολείο. Σε όλη την τάξη. Όπως επίσης δεν μπορεί να λειτουργήσει το νηπιαγωγείο το ολοήμερο, αν δεν είναι εκεί που φυτά το παιδί, εκεί που είναι το παιδί. Επειδή όμως οι αιτήσεις για τα ολοήμερα δημοτικά, τώρα θα αναφερθώ, έχουν ήδη γίνει από τη στιγμή που τελείωσε η προηγούμενη σχολική χρονιά. Και είναι περίπου όσοι πέρσι, και αν υπάρχουν κι άλλοι, θα τους πάρουμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Σε περίπτωση που κάποιοι γονείς δεν έχουν κάνει την αίτηση και θα την κάνουν. Την κάνω, βέβαια. Ωραία, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Επομένως και τα δικά τους τα παιδιά θα μπουν κανονικά στο ολοήμερο. Επαναλαμβάνω ότι όσοι θέλαν, κάναν αίτηση και τα παιδιά μπήκαν στο ολοήμερο δημοτικό. Αν κάποιοι έχουν ξεχάσει, θα δούμε τι ως επιτρέπουμε να τα πάρουμε τα παιδιά. Πριν από λίγο μιλήσατε για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν το εκπαιδευτικό σύστημα για να μην υπάρχουν κενά με την έναρξη της νέας χρονιάς. Προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών θα γίνουν τη φετινή χρονιά? Το Σεπτέμβριο του 2017 θα γίνουν. Σε όλες τις ειδικότητες μιλάμε τώρα. Όπου είναι αναγκαίες. Όπου υπάρχει κενό. Όχι παντού, όπου υπάρχει κενό. Κύριε φίλε, επειδή μας λύσατε τις απορίες για το νηπιαγωγείο και για το δημοτικό, να περάσουμε λίγο στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Βεβαίως. Τι αλλαγές αναμένεται να έχουμε την τρέχουσα σχολική χρονιά? Το γυμνάσιο, όπως ξέρετε, και το λύκειο λειτουργούν περισσότερο ως εξεταστικά κέντρα και λιγότερο ως χώροι, ως θεσμοί διδασκαλίας και μάθησης των παιδιών. Περιορίζουμε λοιπόν στα σχολεία και αρχίζουμε από τα γυμνάσια φέτος τις εξετάσεις. Ο χρόνος θα είναι λιγότερος, οι εξετάσεις θα είναι λιγότερες. Προκειμένου να υπάρξει αξιοποίηση όλης της χρονιάς για διδασκαλία, συνεργατική μάθηση, εξετάσεις όχι όπως ξέρουμε αλλά μέσα από τεστ, από εργασίες συλλογικές, δηλαδή μια αναμόρφωση
του γυμνασίου. Υπουργέ, αυτό κάτι το οποίο προβληματίζει πάρα πολύ τους γονείς, δεδομένων και των οικονομικών συνθήκων, είναι πώς θα μπορέσουν σε γυμνάσιο και σε λύκειο να αποφύγουν έτσι τα πολλά φροντιστήρια. Μα όταν αποφεύγουμε τις πολλές εξετάσεις, αποφεύγουμε τα πολλά φροντιστήρια. Αυτό κάνουμε. Αλλάζει δεν το σύστημα δηλαδή. Για 15 παιδιά, για 15 μαθήματα στο τέλος του έτους, όπως γίνεται σήμερα στα γυμνάσια, θα υπάρχει πάρα πολύ λιγότερα. Θα αλλάξουν και οι εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς, διότι βλέπουμε πλέον ότι τα μαθήματα σχεδόν τελειώνουν μετά το Πάσχα. Τα παιδιά κάθονται κάποιο διάστημα. Σας είπα ότι θα μικρύνει η περίοδος των εξετάσεων. Τα σχολιά θα τελειώνουν μέσα Ιουνίου και θα έχουν το μεγαλύτερο μέρος μέχρι το τέλος του Μαΐου, θα έχουν κανονικά μαθήματα. Επειδή εμείς στη Βόρεια Ελλάδα, Υπουργέ, έχουμε και πάρα πολλά κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών με τα παιδιά αυτά που, αν δεν κάνω λάθος, τα παιδιά πρόσφυγες στη χώρα μας είναι γύρω στις 22.000, τόσο περίπου. Θα δούμε συγκεκριμένα, ναι. Μια τάξη μεγέθους λέμε, θα δούμε συγκεκριμένα. Τι προβλέπετε για αυτά τα παιδιά, ήδη έχουν χάσει. Προβλέπουμε ήδη τάξεις υποδοχής στα σχολεία το απόγευμα, προκειμένου τα παιδιά να μάθουν ελληνικά, τη γλώσσα τους, αν μπορούμε λίγο να την καλλιεργήσουμε, και κάποια ξένη γλώσσα. Και μετά σύντομα, αφού περάσουμε αυτό το πρώτο στάδιο, να μπορούν να ενταχθούν στις τάξεις κανονικά μαζί με τα ελληνάκια. Αυτές οι τάξεις υποδοχής, ποιοι καθηγητές θα τις στελεχώσουν? Θα είναι δάσκαλοι οι οποίοι έχουν μια εμπειρία από το παρελθόν. Θα είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι γνωρίζουν να διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Θα αξιοποιήσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια εμπειρία. Και θα αρχίσει από το Σεπτέμβριο αυτό να λειτουργεί ήδη? Ναι, τέλη Σεπτεμβρίου, όχι αμέσως την πρώτη στιγμή. Θα αρχίσει να λειτουργεί. Ναι. Στο μεταξύ θα έχουμε δομές σε καταβλισμούς που δεν είναι κοντά σε πόλεις και δεν μπορούμε να φερθούν τα παιδιά. Θα έχουμε δομές σχολικές εκεί προσωρινές για να μπορούν τα παιδιά να μάθουν τη γλώσσα, όπως σας είπα. Όπως επίσης θα έχουμε και νηπιαγωγία παντού, γιατί τα παιδάκια, τα νήπια δεν τα αφήνουν οι μανάδες τους να φύγουν από κοντά τους. Λογικό είναι αυτό. Θα έχουμε δομές νηπιαγωγείων σε όλα τα κάμπ μέσα, όπως επίσης και δομές δημιουργικής απασχόλησης. Υπουργέ, κρατάμε το ότι θα είμαστε πανέτοιμοι επομένως για τη νέα σχολική χρονιά στις 11 Σεπτεμβρίου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις διευκρινήσεις, γιατί νομίζω ότι απασχολούν ιδιαίτερα τους γονείς. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλό 15 Αυγούστου. Επίσης.